Και πώς είναι μόνοι τους, με 3.000 άτομα δηλαδή έχουν κάποιον ο οποίος κράτος ορίζει. Είναι. Κράτος κανονικό ναι, με 3.000 άτομα. Κράτος, ναι, στον Ειρηνικό υπάρχουν πολλά νησάκια που είναι αυτόνομα κρατήδια. Θα δούμε λοιπόν εικόνες πώς αυτά τα γάλματα τα ξέθαψαν. Για θες να πάμε, γι' αυτό ρωτάς. Αν θες να το κανονίσω. Για να το δούμε. Το νησί του Πάσχα ανακαλύφθηκε τέτοιες μέρες το 1722 από τον Ολλανδό θαλασσοπόρο Jacob Roggeveen. Βρίσκεται στην πιο απόμερη γωνιά του πλανήτη, ένα μικρό κομμάτι γης στον Ειρηνικό ωκεανό, 2.600 χιλιόμετρα μακριά από το κοντινότερο κατοικημένο νησί. Μόλις το πλοίο αγκυροβόλησε για να αναπληρώσει τα αποθέματά του, οι ναυτικοί έμειναν άφωνοι με τα μεγάλα ανθρώπινα κεφάλια που ήταν σκαλισμένα από πέτρα και ήταν τοποθετημένα στα υψώματα του νησιού. Έτσι ανακαλύφθηκε το μυστηριώδες νησί που οι ντόπιοι αποκαλούν Ράπα Νούι. Η ύπαρξη αυτών των αγαλμάτων σε ένα μικρό απομονωμένο νησί προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί μεγάλη έκπληξη. Δεκάδες ερευνητές, επιστήμονες, καθηγητές ασχολήθηκαν κατά καιρούς με το Ράπα Νούι. Συνολικά έχουν βρεθεί 887 μοάι, όπως ονομάζονται οι πέτρινοι γίγαντες. Οι αποκαλούμενες κεφαλές της νήσου Πάσχα όμως στην πραγματικότητα έχουν και πλήρη κορμό, χωμένο μέσα στη γη. Τα τεράστια ανθρωπόμορφα γλυπτά είναι σκαλισμένα από ηφαιστιακά πετρώματα. Το ύψος τους είναι 10 με 12 μέτρα, με πλάτος 1,6, βάρος έως και 100 τόνους και κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1250 και του 1500 π.Χ. Στα γλυπτά υπάρχουν επιγραφές σε γραφή και γλώσσα που δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. 297 χρόνια μετά την ανακάλυψή τους, Αμερικανική Αρχαιολογική Ομάδα, μετά από 12ετή ανασκαφή, διαπίστωσε ότι τα αγάλματα δεν είναι μόνο τα τεράστια κεφάλια, αλλά υπάρχει και το σώμα. Όταν έφτασαν εκεί οι πρώτοι Ευρωπαίοι εξερευνητές το 18ο αιώνα, περιέγραψαν ένα νησί ερημικό, αραιοκατοικημένο με κατοίκους κανίβαλους. Το μεγαλύτερο δέντρο που φύτρωνε ήταν στο ύψος μιας φτέρης και όλο το νησί ήταν καλυμμένο αποκλειστικά με σπαρτά και χόρτα. Οι Ευρωπαίοι δεν βρήκαν εκεί ούτε ένα ξυλαράκι να ανάψουν φωτιά, ενώ δεν βρέθηκε ούτε ένα είδος ζώου. Σύντομα οι αρχαιολόγοι βρήκαν και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των Μοάι, καθώς και ανθρώπινους τάφους της εποχής. Τα γάλματα περπατούσαν πάνω σε πασάλους με τη βοήθεια σκηνιών, τα οποία τραβούσαν οι εργάτες και τα τοποθετούσαν σε διάφορες περιοχές. Η τεράστια προσπάθεια να κατασκευαστούν τέτοιου μεγέθους αγάλματα είναι πραγματικά αξιόλογη. Κανείς όμως δεν ξέρει ακριβώς γιατί οι κάτοικοι ανέλαβαν να φτιάξουν κάτι τέτοιο. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι τα αγάλματα δημιουργήθηκαν για να τιμήσουν τους προγόνους, τους αρχηγούς ή άλλες σημαντικές προσωπικότητες. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κανένα γραπτό ιστορικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει το τι ακριβώς είχε συμβεί. Από τα 887, τα 397 είναι κοντά σε ηφαίστειο, στον κρατήρα του οποίου φτιάχτηκαν. Εκεί επίσης βρέθηκαν πολλά ημιτελή αγάλματα και ακόμη περισσότερα λίθινα εργαλεία. Αυτό συνηγορεί στην ιδέα της ξαφνικής διακοπής των εργασιών, ίσως λόγω κάποιου κατακλυσμού ή επίθεσης από άλλο πληθυσμό. Στο νησί υπάρχουν δύο τύποι Μοάι, οι γίγαντες και οι νάνοι ύψους 4 μέτρων που βρίσκονται κατά μήκος της ακτής, στημένοι πάνω σε βάθρα. Μια σωζόμενη παράδοση λέει ότι κάποτε στο νησί κυριαρχούσαν άτομα με μακριούς λοβούς αυτιών. Στη δούλεψή τους ήταν μια υποδεέστερη φυλή ανθρώπων με κοντά αυτιά. Ήταν εκείνη την εποχή που άρχισε η κατασκευή των αγαλμάτων και γι' αυτό το σκοπό άρχισαν να κόβουν το φοινικό δάσος, μέχρι που το περιβάλλον του νησιού καταστράφηκε ολοσχερός. Ο πληθυσμός αυξήθηκε δραματικά, δεν υπήρχε τίποτα για τροφή ούτε καν αρκετό ξύλο για να φτιάξουν βάρκες και άρχισε ο κανιβαλισμός. Το νησί του Πάσχα με έκταση 164 τετραγωνικά μίλια έχει σήμερα περίπου 3.000 κατοίκους. Από το 1995 η UNESCO χαρακτήρισε την περιοχή ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μεγάλη Τετάρτη, μην ξεχνάμε, σαν σήμερα ο Ιούδας, πρόδος του Ιησού για 30 αργύρια. Αργύρια. Μετά όμως κρεμάστηκε. Μετά μην το κρεμάστηκε. Ξεχνάμε και αυτό. Πρέπει να μελετάμε. Γιατί όλα τα πράγματα κρύβουν και μηνύματα σοφά. Καλό λοιπόν, Πάσχα. Καλό μας Πάσχα, καλή ξεκούραση και μην ξεχαστείτε. Και αν θέλετε, πάρτε με και με ένα τηλέφωνο, μην ξεχαστώ κι εγώ την Τρίτη πάλι εδώ. Λοιπόν, πάμε στην Πόπη. Πόπη Γαλάτουλα, το γλυκό υπέροχο αυτό κορίτσι που τόσο ωραία μας τα λέει και τι ωραία που τα καταλαβαίνουμε όλα. Καλώς ήρθες, Πόπη μου. Σήμερα λοιπόν το ξεκίνημα της εκπομπής, βασικά όλη η πρώτη ώρα ήταν αφιερωμένη στα παιδιά. Είδα. Α, είδες. Είδα. Λοιπόν, από ταινίες, από παραμύθια, από το τι μπορούμε να κάνουμε με τα παιδιά μας και κάναμε μια πρώτη αναφορά ότι σήμερα κλείνουμε το κομμάτι παιδί μιλώντας και για πολλές προτάσεις, δεν τις έχουμε όλες εδώ. Όχι. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός που μπορείτε να βρείτε για τα παιδιά σας από τα πολύ μικρά, δηλαδή
από 2 χρονών που ένα παιδάκι μπορεί να μην μπορεί να διαβάσει, αλλά σίγουρα χαζεύει φωτογραφίες και μπορεί να ακούσει τις ιστορίες των γονιών του βλέποντας φωτογραφίες, μέχρι το σιγά σιγά μεγαλώνουμε, που τι σημαίνει αυτό, εκεί γύρω στα 4 που το παιδί θέλει να αρχίσει να χρησιμοποιεί και τα χεράκια του. Αχ, εμένα μου έχει στείλει πολύ ωραία βιβλία, περισσότερα τώρα. Δεν ξέρω αν έχει, τα έχω πάρει όλα. Αλλά ρίξε μια ματιά μου πώς έχω από αυτά που τα πιέζει και βγάζουν ήχους, αν και αυτά τα παίρνω αμέσως, γιατί τρελαίνεται μικρή. Όπως και όλα τα παιδάκια. Πιέζουν, ακούνε ήχους, βλέπουν τις εικόνες και εννοείται ότι και εμείς τους μιλάμε για αυτά που βλέπουν. Είτε είναι ζωάκια, είτε είναι παιδάκια, είτε είναι, ξέρω εγώ, μηχανήματα, τρακτέρ, αυτοκίνητα. Και τους μιλάς και έτσι αρχίζουν να μπορούν και αυτά, βλέποντας την εικόνα, να καταλαβαίνουν τι βλέπουν, αλλά και πώς το λέμε αυτό που βλέπουμε. Και τα χρώματα και το πιο χοντρό χαρτόνι που δεν φοβάσαι και να το σκίσει. Εννοείται, εννοείται. Που το μασάνε λιγάκι παραπάνω. Πραγματικά, θέλω να σου πω ότι η εκδόση Ψυχογιό σε εσάς υπάρχει τόσο πολύ τεράστια ποικιλία για παιδιά που δεν το φαντάζεστε. Νομίζω ότι επειδή το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ότι στο Ψυχογείο θα βρούμε όλους τους αγαπημένους μας συγγραφείς, Έλληνες και ξένους, το μυαλό σου πάει εκεί. Και όμως έχουν τόσο μεγάλο τμήμα που δεν χρειάζεται να ψάξετε πουθενά αλλού για οποιαδήποτε ηλικία σας αφορά. Ίσως ο κόσμος δεν θυμάται ότι οι εκδόσεις Ψυχογείας ξεκίνησαν και με παιδικά βιβλία. Ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό. Το 1979 ξεκίνησαν με την έκδοση 4 παιδικών βιβλίων. Ποια ήταν αυτά? Λοιπόν, ήταν περιπέτειες στο δάσος, η μικρή Ζωζεφίνα. Έλα βρε. Ναι, αυτά υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν, ναι. Τότε ήταν η σειρά Παγκόσμια Νεανική Βιβλιοθήκη με πολύ βραβευμένους συγγραφείς παγκόσμιας επιτυχίας, όπως η Άστριντ Λίντγκρεν, του Άντερσεν παραμύθια. Να σου πω κάτι. Αυτά τα παραμύθια παραμένουν ακόμα κλασικά. Ναι. Τα όποια παραμύθια, από την Κοκκινοσκουφίτσα μέχρι όλα του Χάνς Κριστιαν Άντερσεν και όλων των άλλων μεγάλων παραμυθάνων. Κοκκινοσκουφίτσα, Σταχτοπούτα, Πινόκιο, μπορείς να βρεις περίπου σε 10 εκδόσεις. Με πάζι, με ήχους, με χοντρό χαρτόνι. Πόσα παιδιά έχουν μεγαλώσει αυτά τα παραμύθια. Και διαβάζονται ακόμα. Αυτό λέω. Ναι. Εξακολουθούν. Ναι, ναι. Μα τα λέμε, μα και εμείς αυτά τα παραμύθια ξέρουμε να πούμε. Ναι. Μα αυτά ξεκινάμε. Είναι αυτά που μπορούμε να ανακαλέσουμε και εύκολα χωρίς να έχουμε το βιβλίο μπροστά. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Αλλά τα παιδιά δεν μένουν πάντα μωράκια 2, 3, 4, 5 χρονών. Αρχίζουν σιγά σιγά να ανακαλύπτουν τα γράμματα, αρχίζουν να κάνουν μικρές προτασούλες που εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε αντίστοιχα βιβλιαράκια, παραμυθάκια βασικά πιο πολύ. Που και το παιδάκι θα αρχίσει σιγά σιγά να συλλαβίζει και να περνάει ωραία, πάντα με τη βοήθεια του γονέα εννοείται. Θα περάσει και από αυτή τη μετάβαση και σιγά σιγά θα μπει στα δικά του αγαπημένα πρώτα βιβλία που θα πιάσει στα χέρια του, τα οποία πρέπει πάντα να έχουν, για να μην τρομάζουν τα παιδιά, μεγάλα γράμματα και ζωγραφιές τραβηχτικές. Λοιπόν, εκεί πόσους τίτλους μπορεί να βρει κανείς, γιατί βγάζετε και συνέχεια και καινούριους. Κάθε 15 μέρες έχουμε καινούργιες εκδόσεις. Πάντα υπάρχουν και 5-6 βιβλία που είναι παιδικά. Υπάρχουν, δεν ξέρω, χιλιάδες τίτλοι παιδικά που είναι από βρεφάκια, γιατί έχουμε και βιβλιοπαιχνίδια τώρα, τα παζλς, κατασκευές, τους κύβους. Είναι η σειρά Αστέρι που τώρα έχει μερικούς μήνες που υπάρχει στην αγορά. Μπορούμε να βρούμε παιχνίδια πάρα πολύ ωραία, πάντα συνοδεύονται με βιβλίο και μπορούν να κάνουν τα παιδιά κατασκευές, να πιάσουν με τα χεράκια τους, να ασχοληθούν. Και θέλω να πω ότι όταν πηγαίνουμε με τα παιδιά μας στα βιβλιοπωλεία για να αγοράσουν βιβλίο, να τα αφήνουμε να επιλέγουν. Γιατί αν το παιδάκι θέλει αυτό και εμείς θέλουμε να του πάρουμε κάτι άλλο, το μόνο που θα καταφέρουμε είναι να το αποτρέψουμε από το διάβασμα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν και διαβάζω και θα σας πω και μερικά ονόματα από ό,τι βλέπω κι εγώ, γιατί βλέπω ότι μας έχεις φέρει πολλούς διαφορετικούς συγγραφείς και μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσα διαφορετικά βιβλία. Εξηγήστε μου λίγο γιατί τα βαφτίσατε αυτά, λοιπόν, μπανάνα, γιατί είναι μάλλον τα λέει 2 με 4 ετών. Ναι, τα φρούτα μας, η μπανάνα είναι για παιδάκια από 2 έως 4 ετών. Η φραουλίτσα είναι 5 μου. Με 6. Να, το βατόμουρο 7 με 8. Έχουμε το λωτό για 9 συγγνώμη, με 11. Συγγνώμη, θα ρίξω ένα γιατί μ' αρέσει ο τίτλος, παιδιά. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό και μ' αρέσει. Ο μπαμπάς που αγαπάει η μαμά μου. Ναι. Α, παιδιά, συγγνώμη. Θέλω κι εγώ να δω τον μπαμπά που αγαπάει η μαμά μου. Για μισό λεπτάκι. Λοιπόν, αυτό αναφέρεται στον καινούριο μπαμπά που μπαίνει στο σπίτι. Α, που δεν είναι ο μπαμπάς του παιδιού. Α, γι' αυτό λέει ο μπαμπάς που αγαπάει η μαμά μου. Δεν είναι ο μπαμπάς ο βιολογικός. Ο βιολογικός. Είναι ο επόμενος σύζυγος της μαμάς και πώς αυτός μπαίνει μαμά, στο σπίτι. Ενδιαφέρεται. Ο μπαμπάς που αγαπάει η μαμά μου είναι πολύ ψηλός. Κάθε φορά που μπαίνει στο σπίτι, χτυπάει το κεφάλι του στην πόρτα. Είναι και λίγο τσουμπαλάκος. Αλλά είναι χαρτωμένος, έτσι όπως τον λένε. Πάλι δεν με χώρεσε η πόρτα, λέει γελώντας και φωνάζει. Αυτός ο μπαμπάς δεν είναι ποτέ κουρασμένος.
Η μαμά μου τον ρωτάει κάθε φορά. Είσαι κουρασμένος, αγάπη μου? Όχι, μόνο το κεφάλι μου πονάει γιατί το χτύπησε στην πόρτα. Πάλι, του λέει και πηγαίνει κοντά του. Τον δείχνει κιόλας που χαϊδεύει το κεφαλάκι του τον μπαμπά. Δίνουν και φυλάκια. Αυτός την παίρνει αγκαλιά. Εγώ κοιτάζω το ταβάνι γιατί ξέρω πως μετά θα της δώσει ένα φιλί στο στόμα. Κάθε φορά το ίδιο κάνει και κάθε φορά τους λέω μπλιάχ και κοιτάζω το ταβάνι. Αχ, ναι, είναι όντως αντιδράσεις παιδιών, μικρών παιδιών αυτά. Σαν να τα ακούω. Ο μπαμπάς που αγαπάει η μαμά μου όταν πεινάει πηγαίνει στην κουζίνα, ανοίγει την πόρτα του φούρνου και βάζει τα χέρια του στο ταψί. Σαν παιδί κάνεις, του λέει η μαμά. Δεν κάνω σαν παιδί, της απαντάει και ξαναβάζει τα χέρια του μέσα στο ταψί. Σαν παιδί κάνεις, του λέει η μαμά. Δεν κάνω σαν παιδί, της απαντάει και ξαναβάζει τα χέρια του μέσα στο ταψί. Μια φορά που τα έβαλε μέσα στο φούρνο, κάηκε. Κι εγώ με συνέχεια. Κάηκα, τσίριξε και η μαμά έτρεξε κοντά του. Κάηκα πολύ? Όχι, λιγάκι. Δεν γίνεται όμως κάθε μέρα η ίδια ιστορία, δηλαδή δεν χτυπάει το κεφάλι του, ούτε βουτάει τα χέρια του στο ταψί. Κάνει όμως άλλα. Για παράδειγμα, προσπαθεί να ανοίξει την τηλεόραση με ένα τηλεχειριστήριο που δεν έχει μπαταρίες. Αγάπη μου, πάλι χάλασε η τηλεόραση. Όχι αγάπη μου, έχω βγάλει τις μπαταρίες για το μικρό. Η μαμά έχει βρει αυτόν τον τρόπο για να μην βλέπω συνέχεια τηλεόραση. Αγάπη μου, πού έβαλες μπαταρίες? Εκεί ψηλά που τις βάζω πάντα, αγάπη μου. Δεν είναι εκεί, αγάπη μου. Η μαμά πάντα τις βρίσκει. Χαζούλη μου, εδώ ήταν οι μπαταρίες. Ρε παιδιά, πολύ αληθινά είναι αυτά που διαβάζω. Πραγματικά. Μήπως είναι ιστορίες για μεγάλους? Είναι αληθινότατα, δηλαδή δεν γράφουν ψέματα. Είναι ένα μέσο για να... Μετά πάλι φιλιούνται και εγώ πάλι πρέπει να δω το ταβάνι και να πω δυνατά. Μπλιάχ! Παιδιά, είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα το πάρω όπως είναι να το διαβάσω εγώ. Μ' αρέσει πολύ. Είναι πολύ ωραίο και για να δω ποιος το έχει γράψει. Γυναίκα. Παναγιώτα Πλυσί. Ναι. Έχει γράψει πολλά. Έχει γράψει πολλά, ναι. Και σκεφτείτε ότι αυτό είναι ιστορία για παιδάκι από... Δεν βλέπω 2-4 ετών. Όχι, 6 λέει. 5-6 ετών, συγγνώμη, εσύ Φραουλίτσα. Εσύ βλέπεις, βλέπω τέλεια, άτιμη. Λοιπόν, Φραουλίτσα, 2-6 ετών. Το διαβάζει και δεν το διαβάζει το παιδάκι. Και είναι κοίταξε, ένα θέμα τα γράμματα είναι σωστά. Απασχολεί πολλούς γονείς ο καινούριος μπαμπάς. Από όλα αυτά. Ναι. Και κοίτα τι ωραία που είναι δοσμένο. Ναι. Και στο τέλος θα δείξει ότι αυτός ο καινούριος μπαμπάς δεν είναι εχθρός μας, ούτε η μαμά τον αγαπάει περισσότερο από το παιδί. Θα τους αφήσει μόνους τους, θα περάσουν χρόνο μαζί. Εκείνο στην αρχή θα είναι αμυντικό το παιδάκι, γιατί ασχολείται μαζί μου, τι θέλει να πει. Κοίταξε πώς κοιτάζει το παιδάκι. Δηλαδή, είναι αυτό που περιγράφουμε, αυτό με καχυποψία. Ναι. Ω, γλυκούλης μου, θα το πάρω, αυτό είναι δικό μου βιβλίο. Λοιπόν, και πολλά λοιπόν άλλα. Η Ουφ και η Φούνα. Γρηγόρη, σου βρήκα το βιβλίο σου. Φυσάει η Ουφ και η Φου. Είσαι σίγουρα ο Φου. Μήπως είναι η Ουφ η Ναταλή, δεν ξέρω. Είμαι. Λοιπόν, Χρήστος Δημόπουλος. Αυτό τι λέει, πριν από χρόνια ήταν δύο χώρες που σήμερα δεν υπάρχουν πια. Η χώρα των Ουφ και η χώρα των Φου. Σε κανένα χάρτη, σε κανένα βιβλίο ιστορίας δεν θα τις βρείτε. Στη χώρα των Ουφ έκανε συνέχεια ζέστη, γιατί εκεί ο χειμώνας δεν έφτανε ποτέ. Όλο το χρόνο καλοκαίρι και η κάψα ανυπόφορη. Την χώρα των Φου πάλι τη θέριζα σταμάτητα το κρύο. Το καλοκαίρι ανύπαρκτο, 12 μήνες χειμώνας και παγωνιά μεγάλη. Ήταν δύο χώρες τελείως διαφορετικές. Μονάχα σένα έμοιαζαν, τίποτα δεν φύτρωνε στη γη τους. Α, κοίτα που το πάει. Ζωντανά δεν υπήρχαν πουθενά και οι κάτοικοί τους σίγουρα θα πέθαιναν από την πείνα, αν δεν υπήρχε ανάμεσά τους το νησί. Ένας μικρός παράδεισος από που έπαιρναν ό,τι αγαπούσαν. Και όλα καλά, ως η στιγμή που ο βασιλιάς των Ουφ είχε μια φαϊνή ιδέα. Να κάνει πόλεμο στους Φου. Αυτό για τι ηλικίες είναι, 7-8 ετών. Ναι. Ωραίο και αυτό και περνάει και πάρα πολλές σωστές σκέψεις που πρέπει να κάνουν και τα παιδιά και εμείς καμιά φορά. Και στο τέλος καταλήγει με ένα πόλεμο που οι Ουφ καταστρέφουν τους Φου και οι Φου καταστρέφουν τους Ουφ και θεωρούν και οι δύο ότι νίκησαν. Λοιπόν, ας μην μείνω άλλο στα παιδιά που πραγματικά νομίζω ότι είτε μπείτε στο e-shop ή site, δεν ξέρω πώς το λέτε, εκεί μπορείτε να κάνετε και κατευθείαν τις αγορές σας από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που πολύ απλά τι θα γράψετε, θα βάλετε τα 3W και ψυχογιός.gr. Ψυχογιός όπως το βλέπετε. Μην μου μπερδευτείτε. Εκεί λοιπόν μπορείτε να βρείτε, πραγματικά δεν ξέρω αν μπορούν να περάσουν όλοι τους την παιδική συλλογή, αλλά σίγουρα πάρα πολλές ατέλειωτες παιδικές προτάσεις, είτε μπαίνοντας στα οποιοδήποτε μεγάλα βιβλιοπωλεία ή και μικρά. Θέλω να αφήσω λίγο χρόνο να προλάβουμε να πούμε αυτό που επίσης σας ανέφερα το πρωί. Επίσης έχετε πολλά βιβλία εγκυμοσύνης. Εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας μου εγκυμοσύνης σας απόλαυσα πολύ.
Και θέλω να πω το εξής. Από την πρώτη φορά που έμεινα έγκυος στη ζωή μου και παρότι μου έλεγε ο γυναικολόγος μου, μη διαβάζεις τόσα πολλά, θα τρελαθείς. Γιατί μετά βεβαίως όλοι το ίδιο κάνουμε. Παίρνουμε και ρωτάμε. Διάβασα αυτό, τι σημαίνει, διάβασα εκείνο, τι συμβαίνει, διάβασα το άλλο να το κοιτάξουμε, το παράλληλο. Είμαι σε αυτή την εβδομάδα, τι γίνεται, είμαστε να κάνουμε και αυτή την εξέταση. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες με το που μένουν έγκυος και πολλές φορές οι γυναίκες και στην διάρκεια του θέλω να μείνω έγκυος, μπαίνουν σε ένα βιβλιοπωλείο και θέλουν ψάχνουν. Να πάρουν όλα. Εγώ τα έχω πάρει όλα. Αλλά βλέπεις ότι συνεχώς βγαίνουν και άλλα. Δηλαδή, στην τελευταία μου εγκυμοσύνη μέχρι τώρα, που μου φέρατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, απίστευτα βιβλία. Και να πω και κάτι άλλο. Και στο μέγεθος που βοηθάει τον καθένα, που τον βολεύει. Εμένα πάντα μου αρέσαν τα μεγάλα βιβλία για εγκυμοσύνες. Μεγάλα, μεγάλα, να τα ευχαριστιέμαι, τεράστια. Και δεν τα χόρτενα. Αλλά πολύ βολικά και πρακτικά είναι και τα μικρότερα. Γιατί θες να πας κάπου, θες να φύγεις ένα τριήμερο, αλλά εσένα η σκέψη σου, γιατί έτσι είναι στη γυναίκα όταν μείνει έγκυος ή όταν θέλει να μείνει έγκυος, η σκέψη της είναι κολλημένη εκεί. Και το Σαββατοκύριακο αυτό θέλει να μελετήσει. Και στον οποιοδήποτε χρόνο έχει, στις διακοπές της, στις γιορτές, στα οτιδήποτε. Υπάρχουν λοιπόν και μικρότερα βιβλία τα οποία δεν σημαίνει κάτι επειδή το μέγεθος είναι μικρό, δεν μπορείτε να βρείτε μέσα όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν. Επίσης υπάρχουν και βιβλία που αφορούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα μέσα στην εγκυμοσύνη ή στο πριν την εγκυμοσύνη. Ψάχτε τα όλα αυτά γιατί υπάρχουν πολύ καλές προτάσεις και εννοείται ότι κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο θες να πας να το πάρεις, αλλά το πρώτο σου βιβλίο θα το πας και στο δεύτερο παιδί, θα το ξανανοίξεις και ας το έχεις μελετήσει και ας το έχεις ρουφήξει στην πρώτη σου εγκυμοσύνη. Ό,τι νέο σου βγει και ό,τι νέο θες να χαζέψεις, και εγώ δεν σου λέω πάρ' το χωρίς να το ψάξεις, πείτε ρε παιδιά στα βιβλιοπωλεία, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να κάτσεις με την ησυχία σου σε ένα βιβλιοπωλείο και να κατεβάζεις βιβλία, να ρωτάς, αλλά και να χαζεύεις μόνος σου. Τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο? Τι είναι αυτό που σου ταιριάζει? Ποιο είναι αυτό που σου πάει? Δεν μπορεί. Μέσα στους 100 τίτλους θα βρεις δύο που θα πεις «Αυτά είναι τα δικά μου». Αυτά εδώ, αυτά. Με τον τρόπο αυτό θέλω να τα μελετήσω. Αυτά είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Το ένα το πάει μήνα-μήνα το τι θα αντιμετωπίσουμε στην εγκυμοσύνη. Το άλλο χωρίζεται θεματικά και απαντάει σε ερωτήσεις. Και στα δύο ξεκινάει από τον προγεννητικό έλεγχο και φτάνει μέχρι τους πρώτους μήνες του παιδιού. Από το γιατί πονάει η μέση, να δώσω ξένο γάλα, να το πάρω στο κρεβάτι. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ασφαλές να κάνω σεξ τώρα που είμαι έγκυος? Βλάπτει το μωρό ή προκαλεί σπάσιμο των νερών? Δηλαδή, για την κάθε εβδομάδα οι απορίες μας δεν σταματούν ποτέ. Ακόμα και στις έμπειρες μανούλες, θέλω να πω, που έχουν ήδη κάνει μία γέννα. Και θες ξανά να ξαναμπεί και να ξαναδείς. Είναι εντάξει αυτό, μπορώ να κάνω εκείνο, τι συμβαίνει με το άλλο? Είμαι σε αυτή την εβδομάδα, τι μου λέει ότι αυτή η εβδομάδα σημαίνει? Είμαι σε αυτό το μήνα, τι πρέπει να περιμένω από την ανάπτυξη του μωρού, από το πότε σταματούν στις γυναίκες που το πρώτο τρίμηνο είναι λίγο δυσάρεστο και έχουν όλες αυτές έτσι τις άλλες καούρες, άλλοι εμετούς, άλλοι κόπωση. Καλά, κόπωση έχουν όλοι. Στομαχόπονο, άλλοι. Ο καθένας κάτι άλλο. Αλλά όλα μπορείς να τα βρεις μαζί και να νιώσεις καλύτερα. Και να το μελετάς μόνος σου για να μην παίρνεις 500 φορές το γιατρό σου τηλέφωνο που θα τον πάρεις. Αλλά γλίτωσέ τον από 2-3 τηλεφωνήματα, γιατί και αυτός δεν έχει μία έγκυο, έχει πάρα πολλές. Βέβαια, πρέπει να τα διαβάζουμε χωρίς όμως να θεωρούμε ότι πάντα μας συμβαίνει το χειρότερο πράγμα. Όχι, από ρε, αυτά παιδί, που το είπαμε αυτό. Είπαμε, γιατί... γιατί με έθεσα σαν παράδειγμα. Ότι και εμένα μου λέει ο γιατρός μου, τι διάβασες πάλι, μου λέει, και με πήρες τηλέφωνο. Εντάξει, μα πληροφορίες τόσες πολλές και παντού. Υπάρχουν αλλά... και κεφάλαια για το πώς να αντιμετωπίσεις μια άσχημη έκβαση. Και να πω και κάτι άλλο που έχετε πολύ ωραίο, που εμένα μου τα είχατε στείλει πάλι τότε. Τα είχα πάρει σε όλα μου τα παιδιά ούτως ή άλλως και πριν σε γνωρίσω. Ναι. Δηλαδή, μην το χάσετε. Ανανεώνονται αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βιβλία, περίπου σε τέτοιο μέγεθος. Αλλά μπορείτε να βρείτε και στο μέγεθος που σας αρέσει περισσότερο. Πιο λεπτό, πιο χοντρό, πιο μικρό. Το άλμπουμ του μωρού σας. Που με το που το ανοίγεις, λέει, σήμερα γεννήθηκε, ξέρω εγώ παράδειγμα, αυτό το μωράκι. Και ξεκινάει. Τι ώρα γεννήθηκε, σε ποιο μεύτηρο, βάλε φωτογραφία. Ποια ήταν η πρώτη του φωτογραφία αυτή, τι έγραψε ο μπαμπάς και η μαμά, τι φανταζόσουν ότι είσαι αγοράκι ή κοριτσάκι, πριν σε δει εννοείται. Ποια ήταν η πιο πρώτη αντίδραση των γονιών όταν μάθανε τι είσαι. Τώρα μην σας βάλω σε αυτό, σας πληροφορώ ότι εγώ τα έφτιαχνα αυτά και ένα πράγμα με στεναχωρεί. Έχω πει στα παιδιά μου, πάρτε τα όλα όταν μεγαλώσετε. Αλλά αυτά είναι δικά μου. Γιατί έχουν κομμάτια από
όλη σας τη ζωή, όσο μπορεί να χωρέσει ένα βιβλίο. Από την κοιλιά μου περιχογραφήματα, δίπλα τις σκέψεις, πώς εφανταζόμουν, τι αυτό, τι εκείνο. Από ονόματα, πώς σκεφτόμασταν, πώς καταλήξαμε σε αυτό. Από φωτογραφίες, τα πρωτογενή, τα δεύτερα, τα τρίτα, τα πέμπτα. Το πρώτα μας καρέματα με τη στολή, τα δεύτερα, τα τρίτα, τα πέμπτα. Πρώτη μέρα στο σχολείο, το παιδί με τα κόκκινα μάτια που έκλαιγε γιατί δεν ήθελε να πάει την πρώτη μέρα στο σχολείο. Είναι οι αναμνήσεις μια ζωή μέσα σε ένα βιβλίο. Αυτό να το κάνετε στα παιδιά σας, αλλά όχι για τα παιδιά σας, για εσάς. Να μας πάρουν όλα τα άλμπουμ, δεν λέω. Να μας πάρουν ό,τι θέλουν. Ας μας αφήσουν όμως όλη αυτή την ιστορία από τις πρώτες σκέψεις και συναισθήματα της Μανούλας μέχρι τη στιγμή που όσο μπορείς να κολλήσεις μέσα φωτογραφίες και να φτιάξεις σκέψεις, γιατί τελειώνει. Δυστυχώς δεν μένει χώρος. Και είναι και ένας τρόπος για να έχουμε φωτογραφίες, γιατί οι περισσότεροι πια δεν τυπώνουμε. Εγώ τυπώνω ακόμα. Τυπώνω και έχω πολλά άλμπουμ. Γι' αυτό λέω. Ναι. Θα μου τα πάρουν τα άλμπουμ. Δεν θα μου πάρουν και αυτό το ένα βιβλιαράκι που τα έχει μέσα όλα. Με τίποτα. Αυτά δεν τα δίνω. Είναι δικά μου. Είναι τα παιδάκια μου. Αυτά είναι πολύ ωραία, ειλικρινά. Λοιπόν, εγώ θα σας ανεβάσω φωτογραφίες και θα σας αφήσω όλη τη διάρκεια αυτή τώρα που θα κλείσει η εκπομπή μας των γιορτών. Και την Τρίτη του Πάσχα που θα γυρίσω θα σας κάνω τις κληρώσεις μας. Θα βάλω όλα τα παιδικά μαζί για 5 φίλες μας και τα άλλα που είναι για την εγκυμοσύνη μόνα τους. Για τις εγγυούλες μου. Αυτά λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Πόπη για άλλη μια φορά που ήταν κοντά μας. Α, πριν φύγεις, θέλω να σου πω το εξής. Ότι την άλλη φορά που είχες έρθει, μας ήρθες και μας παρουσίασες 2 βιβλία. Εγώ θέλω να σου πω ότι θυμάσαι που σου είπα τώρα που θα είναι αργία, εγώ θα το πάρω μαζί μου, το διαβάσω με την ησυχία μου. Καλά, εννοείται το διάβασα στα Γιάννενα. Ήταν καταπληκτικό. Έπαθα πλάκα και θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ γοητευτικό ο ρεύμα. Ήθελα να τα ανοίξω γιατί ξεχνάω του τίτλου μου. Έχω το πρόβλημα εγώ με του τίτλου. Το σημάδι και το προηγούμενο κορίτσι. Πώς το προηγούμενο κορίτσι. Το προηγούμενο κορίτσι είχα. Έτσι όπως το διάβασα, αυτό ήταν που με τράβηξε να διαβάσω. Λοιπόν, ναι. Αυτό παιδιά το εξώφυλλο λέω. Τώρα εδώ πέρα δεν το βλέπετε καθαρά, αλλά η κορίτσια. Ο πρωταγωνιστής, θέλω να σας πω, ότι είναι πολύ γοητευτικός τύπος. Δεν κάνει να το πω, αλλά θα το πω. Είναι ένας τύπος τύπου, σκεφτείτε έναν τύπο που τα έχει όλα. Είναι νέος, είναι επιτυχημένος, έχει μια τεράστια επιχείρηση. Είναι κούκλος, έχει λεφτά. Έχει και αυτό στα θέματά του σίγουρα. Διότι αυτά πάμε να παρακολουθήσουμε μέσα στο βιβλίο. Θα σας θυμίσει λίγο πρωταγωνιστή πολύ επιτυχημένη ταινίας. Και βιβλίου δεν θα σας πω πιανού, να σκεφτείτε ποιον θέλετε όλες και σας άρεσε πολύ που η ταινία βγήκε το Φεβρουάριο. Τελεία. Εμένα αυτόν μου θύμισε, αγάπη μου. Δεν θα μπω τώρα στο κομμάτι το υπόλοιπο των ερωτικών του αυτών, αλλά σαν παρουσίαση ενός άνδρα. Πολύ επιτυχημένος, πολύ γοητευτικός. Σε αυτό το στυλ επάνω. Με τα θέματα του. Που το βιβλίο μπαίνει πολύ γρήγορα μέσα στην ιστορία, αλλά αμέσως όμως δεν μπορείς να το αφήσεις. Πολύ καλή επιλογή. Έρχεται Πάσχα, μην μείνουμε μόνο στα παιδικά, γιατί είμαστε κι εμείς που το να διαβάζουμε και κανένα βιβλίο τύπου μυθιστόρημα, ωραίο, γρήγορο, που να μας οδηγεί πολύ εύκολα στο να γυρνάμε τις σελίδες. Και μια και σε έχω εδώ, πες μου κανένα 2 τίτλους ακόμα. Έτσι, ωραία βιβλία που διαβάζονται εύκολα να διαβάσω τώρα το Πάσχα. Τι θα μου φέρνες? Λοιπόν, το «Μέσα από τα μάτια της» που θα κυκλοφορήσει. Τώρα θα κυκλοφορήσει. Κάτσε, είμαστε Μεγάλη Τετάρτη. Πότε μετά το Πάσχα να το βγάλετε? Θα σας προλάβω, θα δουλεύω. Πριν. Το θέμα είναι πριν. Άρα, μήπως έχει κυκλοφορήσει και τα έχει ξεχάσει. Γιατί μου έρθει για τα παιδικά και το ξέχασες. Ναι, ωραία, ξαναπες πώς λέγεται. Πριν, μέσα από τα μάτια της. Αυτό είναι αστυνομικό. Ξένος τίτλος. Ξένος τίτλος. Και να πούμε και ένα ελληνικό. Και δεν το λέμε. Να πούμε η γη της Γαλανής Κυράς, της Δήμητρας Ιωάννου. Ναι, αυτό τι είναι? Είναι συναισθηματικό. Είναι κοινωνικο-ερωτικό και έχει πολύ μεγάλο κομμάτι του στη Σύρο. Δεν μου λες, τα κορίτσια μου πότε θα έρθουν με τα έργα τους? Γιατί να, 11 μέχρι Μαΐου να γυρίσουμε τελειώνει ο Απρίλης. Ναι. 11 Μαΐου πες τη φίλη μου Μαντά. Τη Μαντά, την περιμένω. Και φέτος 10 χρόνια από το ποτάμι, πολλές εκπλήξεις. Να φέρετε και το ποτάμι. Αλλά περιμένω και το καινούργιο της βιβλίο. Και γενικά την περιμένω σαν παρέα, γιατί είναι πολύ ωραίος τύπος. Και φέτος με 2 εξώφυλλα το καινούργιο βιβλίο. Ένα μαύρο, ένα χρυσό. Είστε πολύ ωραίοι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εκδόσεις Ψυχογιός και την Πόπη Γαλάτουλα. Λεπτά ή λιπαρά μαλλιά. Ανακαλύψτε το νέο Pantene Condition.